μόνο προς την κυβέρνηση από τις αγορές, ήταν και προς εσάς. Είστε ένα κόμμα που θέλει να γίνει κυβέρνηση, είναι πρώτο κιόλας στις δημοσκοπήσεις και σας λέει, κοίταξε, κοιτάξτε τι κάνω σε αυτούς, το ίδιο κάνω και το μάθημα λέει ήταν και για εσάς, επομένως. Και εκεί θέλει απάντηση. Τι κάνεις όταν πας να δανειστείς, γιατί για να... τη χρηματοδότηση της οικονομίας δύο τρεις τρόποι υπάρχουν να την κάνεις. Ο ένας είναι οι αγορές, ο άλλος είναι η εταίρη σου και ο τρίτος είναι η φορολογία. Εγώ άλλο δεν ξέρω. Αν ξέρετε κανέναν τρίτο, ευχαρίστως δεκτός. Αν λοιπόν η εταίρη είναι στη συγκεκριμένη γραμμή, οι αγορές είναι σε αυτή την κατάσταση και φαντάζομαι δεν θέλετε να αυξήσετε τη φορολογία, λεφτά πόθεν. Για πάμε. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να κάνει πολιτική επικαλούμενος κάθε φορά τις θέσεις του αντιπάλου ως αιτία των προβλημάτων. Όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση μας έλεγε ότι κοιτάξτε να δείτε, η χώρα έφτασε στο χείλος του γκρεμού, διότι τις προηγούμενες δεκαετίες δεν κυβερνούσε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, αλλά η δικιά σας αντίληψη η οποία εκφραζόταν για το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν ένας μεγάλο δημόσιο, ήταν η σοβιετική οικονομία εδώ πέρα. Τα έχετε ακούσει αυτά, δεν τα λέγαμε εμείς. Λοιπόν, πόσο πιστικό είναι αυτό, νομίζω ότι όσοι το ακούνε το αξιολογούν. Τώρα λοιπόν ερχόμαστε μετά από 4 και πλέον χρόνια, 5 θα κλείσουν το Μάιο, μνημονίου, όπου έχουμε υποστεί τα μύρια όσα και μας λένε, κοιτάξτε να δείτε, και πάλι ευθύνεται η αντιπολίτευση. Όχι διότι εφαρμόστηκε το πρόγραμμά της, αλλά διότι εφαρμόσαμε εμείς το πρόγραμμά μας, εξοντώσαμε μια ολόκληρη κοινωνία, αλλά η αντιπολίτευση δεν πρέπει να διαφωνεί από αυτό, διότι όταν διαφωνεί, τι να κάνουμε, οι αγορές αγριεύουν. Σας πόσο, πιστικό, και σας οι αγορές. Πόσο πιστικό είναι αυτό. Κύριε Σκουρουλέτη, οι αγορές σας βλέπουν δηλαδή, και δεν μπορεί, πόσο δεν μπορεί, μισό λεπτό θα σας πω, δεν μπορεί ξαφνικά να γυρνάμε μετά από 2 και πλέον χρόνια διακυβέρνηση Σαμαράς, αφήσουμε τα υπόλοιπα. Και να είναι η κατάσταση στο 2012. Δηλαδή, εσείς δεν έχετε αντίκτυπο. Τι κάναμε, μια τρύπα στο νερό. Όπου το μόνο αποτέλεσμα της ήταν να προστιθούν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ανεργοί. Να υπάρξουν κάποια άλλα μαθήματα και να μεταναστεύσουν κάποια άλλα. Πήρε το μάθημά της και έκανε τη στροφή της. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μάθημα πήρε. Εσείς που είσαστε από 4-7% μπροστά, δεν έχετε αντίκτυπο στην Ευρώπη. Δεν σας βλέπουν εσάς. Αφού είστε η επόμενη κυβέρνηση, υποτίθεται. Βεβαίως μας βλέπουν. 4 σε επίπεδο ευρωεκλογών. Πώς αλλιώς. Με βάση την κάλπη των ευρωεκλογών. Μείον 150. Προσέξτε να δείτε τώρα. Περάσαμε τους τελευταίους μήνες και δεν είδαμε έναν λόγο από την πολιτική εκ μέρους της κυβέρνησης όπου έχει να έχει ένα ερμό. Είδαμε μια αντιφατικότητα και θα έλεγα μια ανευθυνότητα χωρίς προηγούμενο. Ακούσαμε για μονομερείς ενέργειες που θα κάνουμε στο επίπεδο των φοροελαφρύνσεων. Τα ακούσαμε αυτά. Στο επίπεδο της κατάργησης του ένφια. Στο επίπεδο της φορολογίας. Τα έχουμε ξανακάνει. Και βγαίνει σήμερα. Συνέχεια τα έχουμε ξανακάνει. Ακούσαμε. Δεν έχουν γίνει ποτέ αυτά, βέβαια. Ποτέ δεν έχουν γίνει αυτά. Και βγαίνει στην συνέχεια. Και βγαίνει στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός και λέει έξοδος από το μνημόνιο. Χθες στη Λα Ρεπούμπλικα, όπως τα έχετε δει, στην ηλεκτρονική της έκδοση, τα λύνει όλα αυτά η κυρία Βούλτευση. Και λέει, έξοδος από το μνημόνιο χωρίς τη συνένεση της Τρόικας δεν υπάρχει. Ας αποφασίσουν. Γιατί υπάρχει, εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει. Δεν μπορείτε, θα σας πω εγώ τι πιστεύω. Όχι, εγώ πήρε και τις θέσεις σας όμως. Δεν μπορεί λοιπόν να υλοποιήσεις ένα σχέδιο εξόδου από το μνημόνιο, εάν δεν το υποστηρίζεις στην πράξη, αν υλοποιείς όλους τους εφαρμοστικούς νόμους. Εγώ σκέφτομαι το εξής, κύριε Σκουρουλέτη. Με βάση αυτό που λέτε, σκέφτομαι, να σας ρωτήσω κάτι, θα απαντήσετε. Θα τον έχετε. Σκέφτομαι το εξής. Εάν η κυβέρνηση που είναι πιστή στο μνημόνιο, στην Τρόικα και στη συμφωνία που έχει κάνει, αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο από τις αγορές, σκέφτομαι εσείς με αυτά που λέτε για τις αγορές και το χρέος και τους δανειστές και τους υπόλοιπους, τι πάρτι θα γίνει μεθαύριο από τις αγορές. Θα σας πω λοιπόν. Αυτό θα σκεφτεί κανείς. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στο ερώτημά σας γιατί είναι ουσιαστικό και μας απασχολεί όλους. Όλους. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορείς λοιπόν από τη μία να υλοποιείς μία πολιτική και να δίνεις όρκους πίστης σε αυτή την πολιτική, την μνημονιακή, και την άλλη να προσπαθείς να εξαπατήσεις τον ελληνικό λαό. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι και με τον αστιφύλαξη και τον χωροφύλαξη. Μισό λεπτό όμως, κακός πολιτεύτηκε. Ο λίγο έγκυος δεν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση. Μισό λεπτό, θέλω μια απάντηση από αυτή. Κακός, γιατί. Κάκιστα, τι έλεγε, θέλω να φύγω από το μνημόνιο. Πήγε να οδηγήσει στην σχιζοφρενική κατάσταση και στο μνημόνιο να είμαστε και τα προαπαιτούμενα να τα συζητάμε. Γιατί είμαστε σε φάση αξιολόγηση τώρα, συζήτηση και νέων μέτρων, ναι ή όχι. Νέων μέτρων δεν ξέρουμε αν είμαστε. Δεν είμαστε. Το ενιαίο μισθολόγιο που λέγατε πριν από μια ώρα. Είναι ψηφισμένο, τελειωμένο θέμα είναι αυτό. Όχι, μισθό δεν είναι. Είναι μπροστά μας. Είναι τωρινό. Είναι μπροστά μας. Το ασφαλιστικό είναι μπροστά μας. Οι ομαδικές απολύσεις είναι μπροστά μας. Η αντεργατική νομοθεσία για το lockout είναι μπροστά μας. Είναι μπροστά μας αυτά. Η παράταση του έμφυα που ήταν προσωρινός νόμος είναι μπροστά μας. Η παράταση του έκτακτου φόρου αλληλεγγύης
Είναι και για τον ισχύουν, επόμενο χρόνο. Είναι νέα μέτρα όλα. Όχι, ναι, ισχύουν όλα αυτά. Άλλο θέλω. Προσέξτε να δείτε. Αυτή την ερώτηση. Γιατί πολιτεύθηκε κακό η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση τι είπε. Η κυβέρνηση λέω, γιατί πολιτεύθηκε κακό με βάση αυτή τη λογική. Τι είπε. Ότι... Εγώ θέλω να τελειώσω με τα μνημόνια, είπε. Την πιστεύει, δεν την πιστεύει σε άλλο Παπαευαγγέλιο. Τι είπε όμως, είπε κάτι το οποίο λέτε κι εσείς. Θα σας πω. Έξω το δούλο του και τέλος των μνημονίων. Διότι δεν μπορούν να σε παίρνουν στα σοβαρά όταν πας και δίνεις όρκους πίστη σε αυτή την πολιτική, όταν είσαι όμοιρος μιας πολιτικής μη αμφισβήτησης αυτού του μνημονίου και ταυτόχρονα έρχεσαι στο εσωτερικό χωρίς καμία αξιοπιστία και κοροϊδεύεις. Και η αξιοπιστία έχει χαθεί και προς τους έξω και προς τους μέσα. Άρα, αυτό είναι κάνουμε. Άρα λοιπόν, και το κυριότερο απ' όλα, το στρατηγικό ζήτημα της ιδέας, το λίσθημα το μεγάλο, το βατερλό αυτής της μάχης, αν υπάρχει μια μάχη μεταξύ Σαμαρά και Μέρκελ, είναι το να λες μπροστά της ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο. Όταν παραδέχεσαι ότι το χρέος είναι βιώσιμο, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να καθίσεις στο ίδιο τραπέζι. Τι θα διαπραγματευτείς σε κάτι που πάει από μόνο του πάει καλά. Υπονόμευσε η κυβέρνηση τον εαυτό της. Μα τι λέτε. Διότι εδώ εφαρμόζει ένα πρόγραμμα με βάση μια συμφωνία και με ορισμένα αποτελέσματα. Τότε δεν υπάρχει λόγος. Εάν πει ότι το χρέος μας δεν είναι βιώσιμο, αυτό υπονομεύεται. Τότε δεν υπάρχει λόγος διαπραγμάτευσης. Άλλο, αυτό το λέτε εσείς. Όχι το λέω, το λέει η απλή λογική. Δύο συνδέονται, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Συνδέονται όμως. Να πάρω και για τα 3α που ναι, ακούστηκε πείτε πριν. Πείτε και για τα 3α και θα ήθελα συγγνώμη, να σας θέσω ένα θέμα. Τι είναι αυτή η έννοια της αστάθειας και της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ανασφάλειας. Υπήρξαν αυτά ως στοιχεία τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρξε κανείς στην Ελλάδα που να αισθάνθηκε ασφαλής με τη δουλειά του, με το εισόδημά του. Με, τι, με ποια προοπτική, υπήρχε καμιά θετική προοπτική. Δεν ήταν μια διαρκής κατάσταση ανομαλίας, κοινωνικής ανομαλίας. Όταν λοιπόν επικαλούμαστε η το εθνικό συμφέρον, για να επανέλθω και στο αρχικό ερώτημα. Άρα. Ο κύριος Τουλέτσης είναι το 1981 ακόμα. Λοιπόν, το εθνικό συμφέρον, όταν η χώρα έμπαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν περιέχει μέσα του την έννοια του συμφέροντος των πολλών, του μεγαλύτερου κομματιού της κοινωνίας, είναι κενό γράμμα. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε τελείως ξεκάθαρα, ότι κοιτάξτε να δείτε, για την αποκατάσταση μιας αναγκαίας μίνιμουμ συνεννόησης, την οποία ο κύριος Σαμαράς την έχει διαλύσει. Την έχει διαλύσει. Την έχει διαλύσει και εντός του κομματός του, γιατί συσκέπτεται μόνο σε ένα κλειστό περιβάλλον. Αυτό αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Ας τα λύσει. Αυτή είναι απαραίτητη σε κάθε δημοκρατική χώρα. Σε κάθε δημοκρατική χώρα. Mm-hmm. Αλλά εδώ ο κύριος Σαμαράς αποτελεί μια τομή μετά το 1974 για τον τρόπο που πολιτεύεται. Μάλιστα. Κύριε, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα όπως είμαστε. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα γιατί υπάρχει...